Η υποψηφιότητα του Τζεφ Φλέικ για την πρεσβεία στην Άγκυρα έγινε δεκτή στην προφορική ψηφοφορία που διεξήχθη πρόσφατα στη Γενική Συνέλευση τη Γερουσία. Ο Φλέικ, ο οποίο εγκρίθηκε από τη Γερουσία, αναμένεται να αναλάβει το προσεχέ διάστημα τα καθήκοντα του πρέσβη των ΥΠΑ στην Άγκυρα. Ο πρόεδρο των ΥΠΑ Μπάιντεν όρισε τον, τον Φλέικ ω πρέσβη των ΥΠΑ στην Άγκυρα τον Ιούλιο του 2021 και η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων τη Γερουσία ενέκρινε την υποψηφιότητα του Φλέικ στι 20 Οκτωβρίου, ανοίγοντα το δρόμο για την τελική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση συνέλευση της Γερουσίας. Παρά το γεγονό ότι ήταν ρεπουμπλικανό, ο Φλέικ υποστήριξε τον δημοκρατικό Μπάιντεν στι προεδρικέ εκλογέ του 2020. Ενώ υπηρέτησε ω γερουσιαστή τη πολιτεία τη Αριζόνα στη γερουσία των ΗΠΑ το 2013-2019 και ήταν μέλο τη Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2001-2013. Ο Φλέικ αποσύρθηκε από τη γερουσία το 2019, επικαλούμενο διαφωνίε του με την κυβέρνηση του πρώην Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ και τι πολιτικέ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματο. Με αυτόν τον διορισμό, η κυβέρνηση Μπάινταν επιβεβαιώνει την καλύτερη παράδοση τη Αμερικανική εξωτερική πολιτική και διπλωματία. Η πεποίθηση ότι η κομματική πολιτική πρέπει να παραμείνει εσωτερική υπόθεση και να μην συγχαίεται με τι σχέσει με άλλε χώρε. Η Αμερικανική εξωτερική πολιτική μπορεί και πρέπει να είναι ακοματιστή. Αυτή είναι η υπεποίθησή μου και επίση η δέσμευσή μου, ανέφερε ο Φλέικ. Ο διορισμό του νέου πρέσβη των ΙΠΑ Τζεφ Φλέικ στην Άγκυρα προβληματίζει έντονα την Τουρκία, αφού κατά την παρουσία του στην πρόσφατη συνεδρίαση τη Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων τη Γερουσία, προ έγκριση του διορισμού του, δεν μάσισε τα λόγια του και δεν άφησε περιθώρια παρερμηνιών για τι αμερικανικέ προθέσει απέναντι στην κυβέρνηση Ερντογάν. Ο Αμερικανό πρέσβη δήλωσε ξεκάθαρα πω εάν η Τουρκία αγοράσει νέα συστοιχεία S400 ή άλλα ρωσικά όπλα μελλοντικά, ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόσθετε κυρώσει, τακτική υπέρ τη αναγνώριση τη γενοκτονία γενοκτονία των Αρμενίων, ενώ δήλωσε πω ο Ερντογάν είναι αυταρχικό και καταπιεστικό για το λαό του ηγέτη και δεν ταιριάζει με τον ΝΑΤΟ. Οι σχέσει μα με την Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η Τουρκία επέλεξε να αγοράσει και να δοκιμάσει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S400. Αυτή η ενέργεια ήταν αντίθετη με τι δεσμεύσει που ανέλαβαν όλοι οι σύμμαχοι στη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ το 2016 και δικαίω προκάλεσε την απομάκρυνση τη Τουρκία από το πρόγραμμα F35 και την επιβολή κυρώσεων CAA-TSA. Η μόνη οδό για την απομάκρυνση των κυρώσεων αυτών είναι η απομάκρυνση των S400 από την Τουρκία. Προειδοποιώ επίση πω η αγορά στο μέλλον ρωσικών όπλων εμπεριέχει τον κίνδυνο επιβολή νέων κυρώσεων, δήλωσε ο Φλέικ. Αναφορικά με την Κύπρο, ο Τζεφ Φλέκ ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται λύση δύο κρατών και επισήμανε ότι οι προσφατές δηλώσει και ενέργειε για το μερικό άνοιγμα των Βαρουσίων συνιστούν ξεκάθαρη παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι τόσο η Αμερικανική Κυβέρνηση όσο και ο ΟΗΕ μίλησαν ανοιχτά και καταδίκασαν τι τουρκικέ ενέργειε στα Βαρόσια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική.